άνοιξε τις πύλες της η 36η ετήσια εμποροπανήγυρη στρεφείου του Δήμαρχιάς Ολυμπίας, η οποία για μια εβδομάδα θα αποτελεί εστία εμπορικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Όποια ανοίγει τις πύλες της στο κοινό και είναι μια εκδήλωση για το στρέφτη και την ευρύτερη περιοχή, μια εκδήλωση για το Δήμαρχιάς Ολυμπίας, αλλά θα έλεγα και για την ευρύτερη περιοχή, τονώνοντας την οικονομία, αλλά και ως δείγμα πολιτισμού. Τα εγγένεια της εμποροπανήγυρης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας κ. Αθανάσιος, πλαισιωμένος από ιερείς της περιοχής. Δώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος. Και αυτή πράγματι εκδήλωση όντως είναι ενελάτη στην κοινωνία μας. Είναι ενελάτη που θα έλεγα ζωογονεί, μεταμορφώνει και ανακαινήσει την ύπαρξη του ανθρώπου από πλευράς και οικονομικής και υγειονομικής και ευχάριστες διαθέσεις, ώστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον να απολαύσει. Η 36η εμποροπανήγυρη στρεφείου θα έχει τις πύλες της ανοιχτές μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου με χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Είναι ένας θεσμός που αξίζει να τον στηρίξουμε, διότι περιέχει οικονομικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία πολιτιστικά, παράδοσης κλπ. Γι' αυτό όλοι μας, σήμερα την εποχή της παγκοσμιοποίησης, καλό είναι να στηρίζουμε τέτοιου είδους θεσμούς.